όλο. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Η Έλια είναι αυτή πάντως και μαγειρεύει για σας. Μήλο, πατάτα, καρότο. Θα κάνουμε μια συνταγή πολύ νόστιμη. Και αυτό το λέω επειδή έχει σοκολάτα που μας αρέσει πάρα πολύ. Σε όλα τα παιδάκια, σοκολατένια μπανάνα. Έτσι τη λένε τη συνταγή. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι 4 όριμες μπανάνες, 4 κομματάκια των 100 γραμμαρίων, κουβερτούρα υγείας. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Χαράζουμε τις μπανάνες από την πάνω πλευρά, κατά μήκος. Όχι μέχρι κάτω, έτσι μόνο για να σχηματίσουμε μία φυκούλα. Μέσα στη δικούλα βάζουμε τη σοκολάτα. Πάλι κατά μήκος. Κάνουμε και το ίδιο για τις υπόλοιπες μπανάνες. Μετά τις ψήνουμε για 15 λεπτά μέχρι να γίνει σοκολάτα. Και είναι έτοιμο. Τρώμε τη σοκολατένια μπανάνα με το κουτάλι. Και αυτή τη σοκολάτα μ' αφήνει να την τρώει η μαμά. Είναι καλή. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Γεια σας. Καλή επιτυχία. Έλα, Ζετά. Το κορίτσι μου μαγειρεύει. Έρχεται κι άλλη συνταγή από την Αίλια. Πώς την βλέπεις? Θα πάει καλά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε για την κρεμμυδότητα. Κρεμμυδόπιτα λοιπόν από την αγαπημένη μας Σοφία Χατζή, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τις κάρτες να πέσουν κάτω. Οι κάρτες να πούμε τελικά. Για το ζυμάρι, μισό κιλό αλεύρι, 250 γραμμάρια βούτυρο, 200 γραμμάρια γιαούρτι, 2 αυγά, αλάτι. 1 κιλό περίπου κρεμμύδια κόκκινα, 500 γραμμάρια φέτα, 4 αυγά, 1 ματσάκι δυόσμο, 2 με 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 3 κουταλιές της σούπας μαύρο, σουσάμι! Ναι, μπράβο! Πάμε στην εκτέλεση. Έχουμε λοιπόν ήδη βάλει τα κρεμμύδια στο τηγάνι. Μάλιστα. Για να τσιγαριστούν καλά και να καραμελώσουν. Μάλιστα. Και θα προχωρήσουμε να κάνουμε το ζυμάρι και θα έρθουμε πάλι.